Καλησπέρα σας, Υπουργέ. Καλησπέρα. Είναι μια γεμάτη μέρα και η αλήθεια ήταν αρκετά δύσκολη. Είχα έτσι υποσχεθεί και ήθελα οπωσδήποτε να τα πούμε αυτό το απόγευμα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή αρχή ούτως ή άλλως και πραγματικά καλή συνέχεια και στο θέμα της ενημέρωσης. Νομίζω πάντα είναι πολύ κρίσιμο το να μπορεί ο κόσμος να ενημερώνεται για ζητήματα επικαιρότητας και όχι μόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις ευχές μεταξύ άλλων. Δεν θα σας καθυστερήσω γιατί γνωρίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είχατε και Υπουργικό Συμβούλιο και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, και το δημογραφικό ήταν στην ατζέντα, σωστά? Ναι, ήταν μια μέρα πολύ γεμάτη γιατί πράγματι στο κομμάτι του Υπουργικού, το οποίο είχαμε το δημογραφικό, ουσιαστικά επιβεβαιώσαμε με τον Πρωθυπουργό τα μέτρα τα οποία είχαμε ανακοινώσει στη ΔΕΘ οικονομικού χαρακτήρα. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα η κυβέρνηση για θέματα οικογένειας, τα οποία εκτείνονται από το επίδομα γένας και την αύξησή του από πρώτη πρώτου, από το κομμάτι των αδειών μητρότητας, τα οποία δίνονται ευτυχώς πλέον και στον ιδιωτικό τομέα και στην αυτοαπασχολούμενη και στην αγρότησα. Και σε πολλά άλλα μέτρα φοροελαφρύνσεων έχουμε φτάσει για αύξηση αφορολόγιο του 1.000 ευρώ ένα παιδί, αύξηση των οικογενειακών παροχών στο δημόσιο, είμαστε στο 1 δισεκατομμύριο. Τα νέα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε, επίσης στη ΔΕΘ είναι 1 δισεκατομμύριο, άρα υπολογίστε 2 δισεκατομμύρια τη χρονιά για τα επόμενα 10 χρόνια, σύνολο δηλαδή 20 δισεκατομμύριων για το δημογραφικό. Σε αυτό πρέπει να σας πω ότι δεν συμπεριλαμβάνω και τα μέτρα για το στεγαστικό, τα καινούργια 2 δισεκατομμύρια για το σπίτι μου 2, αλλά και το καινούργιο πρόγραμμα 400 εκατομμυρίων για το αναβαθμίζω το σπίτι με ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά προφανώς εντάσσονται όλα αυτά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης οικογένειας, η οποία ξέρω ότι βάλετε έτσι επικοινωνιακό και με το θέμα των εξόδων. Η αλήθεια είναι το κομμάτι της ελληνικής οικογένειας και το πώς αυτή πρέπει να στηριχθεί και από την πλευρά της κεντρικής πολιτείας. Είναι μια πολύ μεγάλη βεντάλια που αν ανοίξει κανείς θα δει ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή ο κόσμος δεν θέλει να κάνει πολλά παιδιά, δεν θέλει να κάνει παιδιά, θα το πω έτσι πολύ απλά. Γιατί δεν μπορεί να τα στηρίξει. Δεν νιώθει μια ανασφάλεια. Υπάρχει η ανασφάλεια του ότι πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά μου. Ξέρετε, αυτή η πολύ απλή φράση, η οποία όμως ηχεί μέσα στα ελληνικά σπίτια. Και ηχεί και ανάμεσα στους νέους. Θα σας, και μια ευκαιρία έτσι, όταν κατέβω στην Κρήτη, θα έρθω και από κοντά και θα σας δείξω και τις μελέτες που έκανε για λογαριασμό μας η Eurobank, μας έκανε δωρεά με την εταιρεία μέτρων ανάλυσης, που ερωτήθηκαν νέοι άνθρωποι και τοποθετήθηκαν ότι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι το οικονομικό δεν ήταν το πρώτο, αλλά ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα, γιατί υπάρχει και η επιθυμία πλέον το να δουλέψουμε μέχρι μεγαλύτερη ηλικία, μέχρι τη στιγμή που θα πάρουμε την απόφαση, αν την πάρω την απόφαση να κάνουμε παιδί. Άρα βλέπετε ότι οι τρία χαρακτηριστικά στην Ελλάδα που έχουμε είναι ότι κάνουμε παιδιά αργότερα, οι γυναίκες, και άνω των 35 και κάνουμε λιγότερα παιδιά. Οφείλω όμως να πω και για την πληρότητα της πληροφορίας ότι αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Θα το δείτε και μπορώ να σας στείλω και στοιχεία από όλο τον κόσμο, ακόμα και από χώρες οι οποίες είχαν πολιτικές πολλών δισεκατομμυρίων τα τελευταία χρόνια για την βελτίωση του ρυθμού γονιμότητας, όπως η Νότιος Κορέα, η οποία έχει δώσει πάνω από 200 δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια για την απόκτηση παιδιών, για την ενθάρρυνση απόκτησης παιδιών, και έχει ένα μέσο όρο γονιμότητας ο οποίος φτάνει περίπου το 0,8. Τι σημαίνει δηλαδή ότι κάθε γυναίκα κάνει λιγότερο από ένα παιδί, κάνει μεταβίαση ένα παιδί. Στην Ελλάδα μας αυτό το ποσοστό είναι στο 1,38. Ναι. Δηλαδή δεν κάνουμε καν το δεύτερο παιδί. Και φαίνεται ότι είναι πολλοί οι λόγοι. Εγώ θα προσθέσω σε αυτά που είπατε κάτι το οποίο για μένα είναι κέριο. Το θέμα του πλαισίου. Τι σημαίνει πλαίσιο? Πλαίσιο είναι και η άδεια μετρότητος. Βέβαια. Και η δυνατότητα να τη μεταβιβάσει τον μπαμπά για 7 μήνες, που πλέον είναι πραγματικότητα στην Ελλάδα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι και τη δυνατότητα να πάρεις βάουτσερ για το βρεφονηπιακό σταθμό, και ενώ και ο βρεφονηπιακό σταθμό να έχει θέση. Γιατί όλες οι μαμάδες και οι μπαμπάδες που ακούν αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι το έχουν πολλές φορές περάσει, να έχεις το βάουτσερ. Και παρεπτόντως να σας πω, το Υπουργείο μας φέτος το έχει δώσει μαζί με ευρωπαϊκά χρήματα σχεδόν 380 εκατομμύρια για τα βάουτσερ βρεφονηπιακού, και να μην έχει θέση ο βρεφονηπιακός. Να μην βρίσκει βρεφονηπιακό για να πάει το παιδί, βέβαια. Έρχεται να απαντήσει εδώ και το κομμάτι των δανταδών, των δαντάδες της γειτονιάς.
Εδώ δύο απαντήσεις έχω να δώσω και ο κόσμος προφανώς τις αξιολογεί. Πρώτα, οι Νταντάδες γειτονιάς είναι τώρα πιλωτικές, αλλά από το Φεβρουάριο του 2025 πλέον εντάσσονται στο ΕΣΠΑ του Υπουργείου μας και θα τις επεκτείνουμε σε όλη την Ελλάδα. Άρα κάθε Δήμο στην Ελλάδα θα έχει δικαίωμα στο να έχει το πρόγραμμα Νταντάδες γειτονιάς. Όμως η βασική μας στόχευση, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο βροχοπιακός σταθμός, γιατί πέραν της φύλαξης που μπορεί να δώσει μια επιμελήτρια, ένας επιμολητής, η Νταντάδες γειτονιάς, όπως το λέμε, το οποίο παρεπτόντως θυμίζω ότι μπορεί να είναι και ο παππούς και η γιαγιά. Βέβαια. Άρα και ο παππούς και η γιαγιά που μπορεί να κρατάνε το παιδί, το μωράκι στο σπίτι, μπορεί να πάρουν το ποσό που διπλασιάσαμε στα 500 ευρώ, αν είσαι εργαζόμενη πλήρους απασχόλησης, ή στα 300 ευρώ, αν είσαι μερικής απασχόλησης. Και βέβαια στο βροχοπιακό, που εκεί πρέπει να σας πω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς, και καλό τους Δήμους να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, θα βγάλουμε από το Υπουργείο έναν διαγωνισμό 70 εκατομμύρια, έτσι ώστε να προσθέσουμε 20.000 νέες θέσεις σε υπάρχοντες ροφωνοπιακούς σταθμούς ή στο να χτίσουμε καινούριους. Άρα, κάνουμε όλη μια πανελλαδική προσπάθεια. Αυτό λέω αυτό πάντα. Αυτό το να χτίσουμε καινούριους, πάντως να το κρατήσουμε, κυρία Ζαχαράκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να δούμε καινούριους ροφωνοπιακούς. Ναι, και πρέπει εκεί πέρα βέβαια, όταν έχουμε και περισσότερο χρόνο και ίσως και αν έχουμε κάποιους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, σημασία έχει ο χώρος. Γιατί ξέρετε ότι πολύ, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουμε μεγάλο ζήτημα στην έβρεση χώρου και προφανώς οι σχετικές αδειοδοτήσεις, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων. Αλλά επειδή τα παιδάκια μας είναι μικρά που πηγαίνουν από 0 έως 4, καταλαβαίνετε ότι και τα βρεφικά τμήματα έχουν πολλές απαιτήσεις και το επόμενο νηπιακό. Αλλά είναι καλό ότι από ευρωπαϊκά χρήματα, από το Ταμείο Ανάκαμψης, 70 εκατομμύρια τα στρέφουμε σε αυτή την αύξηση των θέσεων στους ροφωνοπιακούς και νομίζω ότι βοηθάει το πλαίσιο. Χωρίς να λέω προφανώς ότι είναι πανάκια. Δεν θα μπορούσα να το ισχυρίζομαι ότι είναι πανάκια, αλλά είναι όμως μια σημαντική βοήθεια. Βέβαια, και αυτό είναι σημαντικό. Να γίνονται βήματα. Να γίνονται βήματα και να βλέπουμε ότι κάτι κινείται. Τώρα, επειδή τα θέματα τα οποία βέβαια άπτονται και των δικών σας των αρμοδιοτήτων είναι πολλά, προσπαθώ στον χρόνο που έχουμε, ξέρετε, να τρέξω λίγο την συζήτηση. Το κομμάτι των επιδομάτων έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Μιλάμε για έναν εξορθολογισμό ή μιλάμε για περικοπή? Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει: α, εξορθολογισμό το ονομάζει η κυβέρνηση, περικοπή θα δούμε εμείς. Ναι, θα σας πω ακριβώς, γιατί και ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει. Βέβαια, περαιτέρω εξειδικεύσεις θα γίνουν αφού το παρουσιάσουμε στο Υπουργικό. Υπολογίζω ότι μάλλον θα είναι τέλος Οκτωβρίου, γιατί πρέπει να τα περάσουμε και από τη Βουλή. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2025. Ναι. Τι πρέπει να ξέρουν οι πολίτες? Ότι θα έχουμε τρεις αυξήσεις, αλλά πιο στοχευμένες. Άρα δεν κόβουμε χρήματα από τα επιδόματα. Έχουμε 70 εκατομμύρια παραπάνω, αλλά θα πάνε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματική ανάγκη. Από τους ακούστε μια στρέβλωση. Θα είναι λιγότεροι δικαιούχοι. Θα είναι λιγότεροι, ναι, με περισσότερα χρήματα. Θα είναι λιγότεροι δικαιούχοι, αλλά κατά τη λιγότερη από ό,τι κάναμε στην αρχική άσκηση, με περισσότερα χρήματα. Και τι σημαίνει περισσότερα χρήματα? Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση. Σκεφτείτε ότι ήταν 208 ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2023 εδώ στο Υπουργείο το αυξήσαμε στο 216 και τώρα θα πάει 250 ευρώ. Να. Αυξάνεται πολύ. Και μετά και το επίδομα στέγασης, το οποίο από τα 70 ευρώ που ήταν πηγαίνει στα 75 στην πρώτη κατηγορία, αλλά στα 125 στη δεύτερη. Και εδώ τι αντιμετωπίζουμε? Αντιμετωπίζουμε ότι πολλές περιπτώσεις κάποιος που μπορεί να αυξανόταν λίγο το εισόδημά του, έφευγε από το επίδομα. Να. Τώρα λοιπόν τι κάναμε? Κάναμε μια καινοτόμο προσέγγιση που έχει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και δεν είχε το επίδομα στέγασης. Το 20% του εισοδήματό σου δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Άρα μπορείς να παραμένεις στο επίδομα στέγασης, ακόμα και αν ανέβει λίγο το μισθό σου. Ναι. Προφανώς αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ευνοεί και τη μισθωτή εργασία. Και θα κάνουμε και μια ειδική αναφορά για μια έτσι συμπερίληψη ενός ποσοστού εισοδήματος και για τους φοιτητές, για το επίδομα στέγασης. Και επίσης μια μεγάλη παρέμβαση θα γίνει στο επίδομα παιδιού. Από τις τρεις κατηγορίες που είχαμε, τώρα θα γίνουν δύο οι κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία από τα 70 πηγαίνει στα 75 για να έχουμε το παιδί σε όλα τα επιδόματα να μετράει ακριβώς το ίδιο. Και η άλλη κατηγορία που ήταν στα 28 θα πάει στα 45 ευρώ. Έχει αύξηση, αλλά έχουμε πλέον δύο εισοδηματικές κατηγορίες από τρεις που ήταν. Κάποιοι σίγουρα, επειδή θα μπουν περιουσιακά στοιχεία, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν δίνεις ένα επίδομα και μπορεί να υπάρχει ακίνητη περιουσία που μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, πολλές φορές ακούγεται και κάπως παράδοξο το να παίρνει κάποιος επίδομα. Yeah. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε να γίνουμε πιο στοχευμένοι, πιο δίκαιοι, ξέροντας προφανώς ότι
δεν γίνεται ανθρώπινα δυνατό έτσι, να είσαι 100% δίκαιος, αλλά σίγουρα όμως αυτό θέλουμε να το εφαρμόσουμε. Περισσότερη δικαιοσύνη στα επιδόματα και καλύτερη στόχευση. Άρα η λογική είναι αυτή λοιπόν. Τώρα η στεγαστική πολιτική, κυρία Ζαχαράκη, μήπως καθυστερήσαμε πολύ να αποκτήσουμε στεγαστική πολιτική? Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο σε όλους τους τομείς, όχι μόνο για τις οικογένειες. Είναι τεράστιο για τους επαγγελματίες, είναι τεράστιο για τους εκπαιδευτικούς, θα σας πω εγώ. Είναι τεράστιο για τους φοιτητές. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Μήπως τώρα τρέχουμε να μαζέψουμε αυτά που δεν μαζεύονται? Και το λέω αυτό με δεδομένο ότι ναι, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι τα προγράμματα σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2 κάτι πάνε να βάλουν. Να βάλουν το δικό τους λιθαράκι, αλλά γίνεται. Θα πάρω την ερώτηση από την αρχή και να σας πω ότι από την μηδενική στρατηγική που είχαμε τα χρόνια της κρίσης, διότι δεν μπορούσε κιόλας πολύ εύκολα μέσα σε τόσο μεγάλη δημοσιονομική κρίση και οικονομική κρίση στα οικονομικά κάθε σπιτιού. Δεν είναι μόνο το κράτος εκείνη τη στιγμή μπήκε σε ένα μνημόνιο. Χάσαμε το 1/4 του διαθέσιμου εισοδήματός μας. Δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι όλοι είδαν ξαφνικά το διαθέσιμο εισόδημα να κατακριμνίζεται και βέβαια και με αυτό και η δυνατότητα για να πάρεις ένα δάνειο σπιτιού. Επίσης η κατασκευαστική, η στεγαστική, θα έλεγα δραστηριότητα, κατασκευαστική δραστηριότητα έπαυσε. Άρα για πολλά χρόνια υπήρχε μία απουσία συνεκτικής στεγαστικής πολιτικής. Το 22 λοιπόν, δεν την ξεκινήσαμε εμείς, γιατί θα ήταν άδικο να μην αναφέρω και ποιοι την ξεκίνησαν. Mm-hmm. Το Υπουργείο Εργασίας μαζί με το συντονισμό, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Κέρτσος και με την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού πρωτίστως, συνέθεσαν μία στρατηγική στεγαστική, η οποία αυτή τη στιγμή, αν έπρεπε να τη μετρήσουμε, είναι 2,3 δισεκατομμύρια. Και αυτή τη στιγμή ερχόμαστε να επικυρωποιήσουμε αυτή τη στρατηγική και να προσθέσουμε άλλα 2 δισεκατομμύρια με το σπίτι μου 2. Τι βγάζει αυτό, τι αποτέλεσμα έχει, ότι το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, και για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι η επιδότηση επιτοκίων για να αγοράσει σπίτι. Αυτό είναι το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2. Ναι, η ευκαιρία για δανειοδότηση ουσιαστικά με πολύ ευνοϊκότερους όρους. Με πολύ ευνοϊκότερους όρους, οι οποίοι κινήθηκαν σε ένα επιτόκιο κάτω του 2%. Και για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν μηδενικό το επιτόκιο, ενώ και στο νέο πρόγραμμα τρίτεκνοι και πολύτεκνοι θα πληρώνουν το 1/4 του επιτοκίου. Αυτό λοιπόν τι θα έχει ουσιαστικά δώσει στην ελληνική κοινωνία? Ότι 30.000 νέα ζευγάρια και με το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, μάλιστα επεκτείναμε και το ηλικιακό και πλέον μπορούμε μέχρι τα 50 να κάνουμε αίτηση, θα έχουν αγοράσει το σπίτι τους. Και αυτό είναι μια σημαντική παρέμβαση από την ερημιά, θα σας έλεγα, έτσι, την έρημο της στεγαστικής πολιτικής. Και βέβαια θα έλεγα ότι είναι μία μόνο όψη του νομίσματος, γιατί η στεγαστική πολιτική έχει ανακαινήσεις. Προγράμματος όπως το ανακαινήσω νοικιάζω από το Υπουργείο μας, το οποίο βελτιώνουμε και όλας, περνάει η διάταξη μέσα στην εβδομάδα, αυξάνουμε την επιδότηση. Η κοινωνική στέγαση, γιατί ξέρετε, δίπλα μας είναι άνθρωποι που έχουν ένα εισόδημα από 0 έως 6.000 ή 7.000 και μπορούν να μείνουν με επιδοτούμενο ενοίκιο και μένουν με επιδοτούμενο ενοίκιο από το Υπουργείο. Ναι. Ή οι φοιτητικές εστίες που ειδικά στην ελληνική περιφέρεια είναι απαραίτητες να έχουμε καινούργια κτίρια, ασφαλή, που πραγματικά να δίνουν ποιότητα στις παρεχόμενες σπουδές των παιδιών. Πάντως, κυρία Ζαχαράκη, είναι ειρωνικό, το βάζω έτσι και εντός και εκτός εισαγωγικών, να σκεφτεί κανείς πώς σε αυτή την χώρα που ανέκαθεν το να έχει κάποιος ένα σπίτι θεωρούνται ως το α και το μέγα. Δηλαδή, από παλιά όλοι λέγανε, οι παλαιότεροι ειδικά, να κάνεις το σπίτι σου, να κάνεις το σπιτικό σου. Ήρθε κρίση και όλοι είπαν μακριά, δεν θέλω σπίτι. Γιατί υπήρχε ένφια, γιατί υπήρχαν έξοδα, γιατί δεν υπήρχαν δουλειές, γιατί ο κόσμος είδε το εισόδημά του να μειώνεται ή να μένει τελείως άνεργος. Συρρυκνώνατε, Σε αυτό, αν θέλετε, επειδή συγκρατώ δύο σημεία που για μένα είναι πολύ σημαντικά. Είναι μία μάχη η οποία δίνεται και πρέπει να δίνεται για το διαθέσιμο εισόδημα. Νομίζω ότι είναι κέριο το ότι με αυτή την κυβέρνηση αυξήθηκε 4 φορές ο κατώτατος μισθός. Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στα 830 ευρώ και το 2027 θα είναι 950 ευρώ. Και για το ευνόητο, αν θέλετε, ερώτημα, μα αυτό δεν μπορεί να είναι, αν θέλετε, μόνο ένα επίτευγμα το οποίο να υπερόμαστε, γιατί ξεκινάμε από χαμηλή βάση. Μα υπάρχει και η ακρίβεια, θα σας πω εγώ. Υπάρχει και η ακρίβεια, η οποία προφανώς μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα. Έχει όμως και ένα εισόδημα στον ιδιωτικό τομέα, και αυτό, αν θέλετε, το αφήνω προς αξιολόγηση.
μείωση, το οποίο μέχρι το τέλος της τετραετίας θα είναι στα 1.500 ευρώ και ήδη κινείται στα 1.250 αυτή τη στιγμή. Λέω ότι έχουν γίνει βήματα, η Ελλάδα μας έχει βελτιώσει πάρα πολύ την οικονομία της, πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα βήματα έτσι ώστε να αποτυπώνεται αυτή η ανάπτυξη στην καθημερινότητά μας. Ναι. Προγράμματα όπως το στεγαστικό, το σπίτι μου, τα υπόλοιπα προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την έβρεση εργασίας, το ότι δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας, είναι για μένα ένα κλειδί, έτσι ώστε νέοι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι στο σχολείο, πάνε στο πανεπιστημίο τους, να ονειρεύονται την παραμονή τους σε αυτή τη χώρα και να μην ονειρεύονται ότι απλά θα πάρουν το διαβατήριο και θα φύγουν ή την ταυτότητά τους. Μακάρι να αλλάξει. Ήδη, αν θέλετε, να. Μακάρι, γιατί βλέπουμε μια μικρή αλλαγή. Το brain drain, η αλήθεια είναι ότι κοντρολάρεται σε κάποιες ειδικότητες ακόμα, κυρίως οι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, βλέπουμε ότι υπάρχει εκροή. Αλλά σε κάποιες άλλες βλέπουμε μια μερική επιστροφή. Και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Πραγματικά, στο να βελτιώνουμε συνέχεια το πλαίσιο, έτσι ώστε κάποιος να ονειρεύεται να επιστρέψει στη χώρα του. Ας γίνουν κατάλληλες συνθήκες, λοιπόν. Εδώ, πεδίο δόξη λαμπρό. Κυρία Ζαχαράκη, επειδή ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω, τελευταία ερώτηση. Βία, μεγάλο κομμάτι, ξεκινάει από τα σπίτια. Είναι μόνο υπόθεση της οικογένειας ή είναι συνολικότερο θέμα? Είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση της οικογένειας, αλλά δεν είναι η μόνη απάντηση, γιατί αν ήταν η μόνη απάντηση, δεν θα είχαμε καλύψει ολιστικά το θέμα. Ξέρετε ότι τα παιδιά αλλάζουν. Γιατί αλλάζουν και οι γύρω προσλαμβάνουσες. Συγχρόνως βλέπουμε και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία όσοι είμαστε εκπαιδευτικοί τα βλέπαμε χρόνια στα σχολεία. Το κομμάτι της μείωσης στην ηλικία ως προς την εγκληματικότητα. Εγώ θα έλεγα την παραβατικότητα, γιατί είναι επόμενο βήμα η εγκληματικότητα. Μην τα χαρακτηρίσουμε όλα εγκληματικότητα. Έχεις παραβατικότητα που μπορεί να έχει κάποιες εκφάνσεις εγκληματικότητας μετά. Πράγματα που μας σοκάρουν. Βλέπουμε και τα κορίτσια σε αυτό να εμπλέκονται πολλές φορές και να μην είναι μονολεκτικές αντιπαραθέσεις. Άρα σημαίνει ότι η ένταση αυξάνεται. Από την άλλη, πρέπει να συνεχίσουμε εμείς, οι οποίοι έχουμε αυτή τη στιγμή την τιμή, γιατί οι πολίτες μας έδωσαν την τιμή, να έχουμε την δυνατότητα παρέμβασης, να κάνουμε παρεμβάσεις σε τέσσερα επίπεδα, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω. Πρώτον, να συνεχίσουμε το κομμάτι με τους κοινωνικούς λειτουργούς, με τις κοινωνικές υπηρεσίες, με τη συμβουλευτική γονέων, έτσι ώστε στα αυτονόητα ερωτήματα και των γονέων. Βλέπω το παιδί και δεν τον αναγνωρίζω. Βλέπω το παιδί και είναι κολλημένο στο ίντερνετ. Βλέπω το παιδί να αλλάζει τη συμπεριφορά του, να υπάρχει παρέμβαση από ειδικούς και να ξέρεις τουλάχιστον ότι μπορείς να καλείς. Και πράγματι γίνονται τις παρεμβάσεις και σε επίπεδο δήμων και εμείς θα το ενισχύσουμε από το Υπουργείο μας με σχολές γονέων. Δεύτερη παρέμβαση στο σχολείο μας. Το σχολείο έχει αλλάξει ως προς αυτό. Δηλαδή και τότε που ήμασταν στο Υπουργείο Παιδείας μαζί με την Νίκη Κεραμέως, βάλαμε τα πρώτα προγράμματα ΕΣΠΑ για ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στο Γενικό Σχολείο. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει ξεκινήσει από τα ΕΠΑΛ και οφείλουμε να το πούμε. Και μετά ενισχύουμε συνεχώς με αύξηση των αριθμών κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων. Επίσης, παρεμβάσεις που γίνονται γύρω από το κομμάτι του σχολείου και της εγκληματικότητας και από την ελληνική αστυνομία, η χαρτογράφηση, το καινούργιο πρόγραμμα, το Safe Youth, που την άλλη εβδομάδα θα μας παρουσιάσουν περισσότερες λεπτομέρειες από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έτσι ώστε το παιδί να ενημερώνει άμεσα την άμεση δράση. Μας θυμίζει λίγο το Panic Button που τρέχουμε από το Υπουργείο, αλλά θα είναι μια πιο φιλική προς το παιδί εφαρμογή. Και βέβαια όλο το κομμάτι των παρεμβάσεων στο ποινικό πλέον, έτσι, στάδιο, το οποίο και οι γονείς οι οποίοι έχουν παραμελήσει την άσκηση έτσι, επιμέλειας στο κομμάτι των ανήλικων παιδιών, θα πρέπει οπωσδήποτε να λογοδούν, ειδικά όταν υπάρχουν τόσο δύσκολες καταστάσεις, αλλά και τα παιδιά να καταλάβουν ότι πραγματικά έχει αλλάξει το πλαίσιο και των ποινών και ότι δεν είναι πλάκα να κάνεις ένα συμμαθητή σου, μια συμμαθητριά σου να αισθάνεται τόσο άβολα που να μην θέλει στο σχολείο, να πηγαίνει στο σχολείο και δεν είναι πλάκα. Υπουργέ, το έχουμε φύγει και από αυτό της πλάκας. Βλέπουμε έστικτα. Μα προφανώς περιγράφουμε καταστάσεις με στάδια, με διαβαθμίσεις. Ναι, βέβαια. Κάποτε το bullying ήταν αυτό. Μια λάθος εκτίμηση ότι έχει κάποιο αστείο όλο αυτό. Τώρα έχει φύγει πολύ από εκεί. Ξέρετε ότι εδώ για να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα, και εδώ ξέρω ότι μιλάω και σε πολλούς συναδέλφους από την εκπαίδευση, οι οποίοι το ζουν καθημερινά, πρέπει να το βάλουμε στην πραγματική του διάσταση. Έχει διαβαθμίσεις ο εκφοβισμός και έχει διαβαθμίσεις οι οποίες φτάνουν και στην παραβατικότητα και φτάνουν και στην εγκληματικότητα. Πρέπει να πιάσεις κάθε διαβάθμιση για να μπορέσεις να αποτρέψεις την επιδείνωση. Νομίζω ότι είναι κέρια και η λειτουργία της πλατφόρμας της ψηφιακής, το bullying.gov.gr, και έχουν ήδη καταγραφεί πολλές αναφορές. Ξέρω ότι δημιουργεί μια δυσκολία διαχείρισης της καθημερινάς της σχολική τάξη, όμως είναι μια αρχή. Η καμπάνια, μπορώ να πω ότι
πολλούς ανθρώπους στο σόκαρε, αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή. Και κάθε φορά η παρέμβαση, να ξέρετε, παίρνει χρόνο. Σίγουρα και τα αστυνομικά και τα ποινικά μέτρα είναι σημαντικά. Πιστεύω πάρα πολύ στις παρεμβάσεις στην κοινωνία όμως. Και πιστεύω πάρα πολύ και στην παρέμβαση, η οποία έχει να κάνει και ψυχοκοινωνικό χαρακτήρα και σίγουρα στην καθοδήγηση και των γονέων και των παιδιών. Ας και αν πιστέψουμε όλοι σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε και βάλουμε όλη πλάτη σε αυτό το κομμάτι που λέγεται βία και νεολαία και πώς πρέπει στα παιδιά μας να σταθούμε για να το βελτιώσουμε όλα αυτά, πραγματικά πιστεύω και εγώ ότι θα δούμε έτσι μεγάλες βελτιώσεις. Και μακάρι. Το ελπίζουμε. Εδώ να προσθέσω κάτι που για μένα είναι κέριο. Οι σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά μέσα στο σχολείο από πολύ μικρή ηλικία και ξεκινούν από το βροχονηπιακό σταθμό. Πέραν από αυτή τη δουλειά που πρέπει να γίνεται στην οικογένεια για τις υγιείς σχέσεις, οι ισορροπίες μεταξύ κοριτσιών και αγοριών στο παιχνίδι, το κομμάτι και η κέρια παρέμβαση του βροχονηπιακού μου, έτσι ώστε, γιατί ξέρω ότι είναι δίπλα σε κάθε παιδάκι, η νηπιαγωγός και η δασκάλα, ο νηπιαγωγός και ο δάσκαλος. Και το μάθημα τα οποία πολλοί δάσκαλοι ξέρω ότι έχουν επιλέξει μέσω του εργαστηρίου δεξιοτήτων για την αλληλοβοήθεια, τον αλληλοσεβασμό, δεν φτάνεις ξαφνικά 14 και μπορεί να επηρεάστηκες πάρα πολύ. Ξεκινάς από μικρός, από μικρή, χτίζεις υγιείς σχέσεις και σέβεσαι. Και ψυχολόγοι, και κοινωνιολόγοι, κοινωνική λειτουργία στα σχολεία. Κυρία Ζαχαράκη, μεγάλο πρόβλημα αυτό για τα σχολεία μας. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αρκετοί. Δεν υπάρχουν αρκετοί. Ο καθένας, ξέρετε, ότι αισθάνεται χαρούμενος για αυτό το οποίο έχει πετύχει. Σίγουρα όμως αισθάνεται και ότι λογοδοτεί για πράγματα που μπορούν να γίνουν έτσι περισσότερο γρήγορα. Γι' αυτό σας είπα ότι αισθανόμαστε περηφάνεια με την Κεραμέως που βάλαμε τους και τους ψυχολόγους κοινωνικούς λειτουργούς στα δημόσια σχολεία, στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Αυξάνονται οι αριθμοί, πρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνονται, γιατί πολλές φορές ένας ψυχολόγος κοινωνικός λειτουργός μοιράζεται σε διάφορα σχολεία, όπως γίνεται και με καθηγητές ειδικοτήτων. Εκεί πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό, πάντα με δεδομένα τα δημοσιονομικά, αλλά εκεί νομίζω πρέπει να τα εξαντλήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση των ειδικοτητών αυτών και έχουν δώσει λύσεις στα σχολεία τα οποία υπηρετούν. Σας ευχαριστώ θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας. Αυτό θέλω να το τονίσω, για το ότι είπατε με το που επικοινωνήσαμε, ναι, θα είμαστε παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ.